κάνουμε μια στάση στην Αργυρού Πολυδεθύμνου για να φάμε αντικριστό στο μαγαζί του Νικήτα και της Μαρίνας. Το αντικριστό έχει πάρει την ονομασία του γιατί ψήνεται αντίκρυ από τη φωτιά, τη φλόγα, γι' αυτό και λέγεται αντικριστό. Το αντικριστό που βλέπετε είναι αρνάκια, ντόπια, τα οποία τα μαγειρεύουμε μόνο με χοντρό αλάτι. Θέλουμε μια διαδικασία χρόνο για να ψηστούν 3 ώρες περίπου, σε σιγανή φωτιά, με ξύλα όπως βλέπετε, φωτιά, όχι με κάρβουνο. Σιγά 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 λοιπόν ψήνεται, σουρώνει και αποβάλλει το λίπος και κρατάει ζουμερό και νόστιμο το κρέας του. Είναι ένας παραδοσιακός τρόπος που πολύ παλιά ψήναμε έτσι για μεγάλες εκδηλώσεις, για βαφτίσεις, για γάμους, για τις κουρές των προβάτων. Στην καταπράσινη Αργυρούπολη πηγάζει ο ποταμός Μουσελάς και τα νερά από τις πηγές κυλούν άφθονα μέσα στο χωριό. Εσύ πώς περνάς εδώ στο χωριό, τι κάνεις όλη μέρα? Ψαρεύω. Και τι ψαρεύεις, τι ψάρια πιάνεις? Πέστροφες. Μόνο πέστροφες, αποκλείεται. Και τι άλλο? Και οξύριχο. Ο Νικήτας και η Μαρίνα έχουν 4 παιδιά. Ο Βενιαμίν της οικογενείας, παρέα με τις αδερφές του, θα αναλάβουν την ξενάγησή μας. Είμαστε με τη Μαρία και τον Μαρίνο. Αυτή είναι η Μαρία, αυτός είναι ο Μαρίνος. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Και είναι και η Ραφαέλα πίσω, η οποία δεν φαίνεται, γιατί ντρέπεται να μιλήσει μπροστά στην κάμερα. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης και του Άγιου Ιωάννη. Εσύ γιατί έρχεσαι εδώ? Δουλεύω. Δουλεύεις? Ποιον δουλεύεις βρε εσύ? Τον μπαμπά μου. Πες μια ματινάδα. Δεν ξέρω. Κατέεις, πες μια ματινάδα εκεί. Δεν κατέω. Κατέεις. Δεν κατέω. Τέτοια παρέα όμορφη δεν εξανάδα φως μου. Στη χώρα που γύρισα στα πέρατα του κόσμου. Είμαστε στη Λιμνή των Ευχών και τι ακριβώς κάνουμε όταν ερχόμαστε εδώ, Μαρία? Όταν ερχόμαστε εδώ πέρα, πετάμε ένα κέρμα και κάνουμε μια ευχή. Και πραγματοποιείται, άμα είσαι καλός. Ο Μαρίνος όμως τι ευχήθηκε? Να πω στην τηλεόραση. Εγώ πάντως ευχήθηκα να επιστρέψω σύντομα στην Αργυρούπολη. Thank you.